Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 14 Μαρτίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χιλιάδες επισκέπτες στην Πάτρα για το καρναβάλι και τζίρος εκατομμυρίων στην τοπική οικονομία. Μέτρα από την αστυνομία για την ασφάλεια των πολιτών και από τις αρχές για την δημόσια υγεία. Δίνει μάχη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών το 30 ημερών βρέφος. Όλα όσα είπε η οδηγός στην κατάθεσή της μετά το θανατηφόρο τροχαίο με τον 26χρονο στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Με δυσάρεστες ειδήσεις θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας ενημέρωση. Η Δήμητρα Μπαλαφούτη θα μας ενημερώσει για την πορεία του 30 ημερών βρέφους που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Καλησπέρα, Αλέξανδρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 35 ημερών είναι το βρέφος για την ακρίβεια, το οποίο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ουρίου. Οι γιατροί δίνουν κάθε δυνατή προσπάθεια, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το μωράκι των λίγων ημερών στη ζωή. Και το ίδιο όμως κάνει ό,τι μπορεί να κάνει ένα μωράκι 35 ημερών. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το μωρό αυτό συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένο λοιπόν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμα δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Αυτό υποστήριξε και έμεσα σε δηλώσεις του ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών, ο κύριος Ανδρέας Ηλιάδης, ο οποίος έμεσα δήλωσε ότι το παιδάκι ακόμα κινδυνεύει. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση λοιπόν. Όλη η προσπάθεια των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού φυσικά επικεντρώνεται στο να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το βρέφος στη ζωή, να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να πάρει τα πάνω του όπως λέμε. Δεν μπορούν μέχρι στιγμής να μιλήσουν και να πούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν αυτό το συμβάν και έτσι το παιδί να οδηγηθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό που προέχει είναι το παιδί να σωθεί και στη συνέχεια θα βρεθούν όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρέας Ηλιάδης. Να αντέξει η καρδιά του, να υπενθυμίσω ότι το μωράκι αυτό μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνιο, χωρίς σφιγμό σχεδόν, Αλέξανδρε, κάτι το οποίο είχε προκληθεί από το γεγονός ότι το παιδί τις τελευταίες δύο μέρες δεν μπορούσε να τραφεί από γάλα. Είχε λοιπόν οξία υπογλυκαιμία, επειδή δεν έπαιρνε το γάλα που θα έπαιρνε να πάρει κανονικά ένα μωράκι τόσο λίγο ημερών. Αμέσως το παιδί διασωληνώθηκε, αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αμέσως μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Ρίου, ώστε να μπορέσουν να του δοθούν ακόμα περισσότερη βοήθεια όπως έπρεπε. Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Σε σχέση με το θανατηφόρο χθες στο κέντρο της Πάτρας, που αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι έχουν βάσει όλες οι στατιστικές που μελετούμε, όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα και νωρίτερα, ότι δηλαδή πολλά τροχαία και οι θανατηφόρα γίνονται στον αστικό ιστό της πόλης. Έχουμε την κατάθεση της οδηγού, αλλά και νέα σχετικά με τον 26χρονο νεκρό και την δραστηριότητά του το προηγούμενο διάστημα. Πιο κεντρικά δεν θα μπορούσε να συμβεί κάποιο ατύχημα, κάποιο δυστύχημα, να το πω εγώ πιο σωστά, Αλέξανδρε. Ένας νεαρός, ένας νέος άντρας, μόλις 26 ετών, νεότατος, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο και έρχεται λοιπόν να προστεθεί στα πολλά τροχαία τα οποία έχουν λάβει χώρα ήδη από τις αρχές του έτους στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Ακριβώς. Και στο κέντρο, αλλά και στα περίχωρα. Κατά κύριο λόγο στο κέντρο. Τις περισσότερες περιπτώσεις φταίει και η απροσεξία, αλλά και η αυξημένη ταχύτητα που δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση. Να πούμε λοιπόν ότι ο άτυχος νεαρός, να υπενθυμίσω πώς έγινε το τροχαίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, εχθές λοιπόν το μεσημέρι, Μιαούλη και Όθωνος Αμαλίας, εκεί στη διασταύρωση των δύο οδών, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του άτυχου 26χρονου Αλβανού, με καταγωγή από την Αλβανία λοιπόν, ο οποίος στη συνέχεια εξφενδονίστηκε στον ποδηλατόδρομο και έχασε τη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Είχε το σφιγμό μέχρι εκείνη την ώρα, από εκεί και πέρα όμως δεν
κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Παρότι φόραγε κράνος, σύμφωνα φορούσε. Φορούσε κράνος. Πολύ σωστά και το διευκρινίζουμε αυτό. Ναι, πολύ σωστά φορούσε κράνος. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να επιζήσει από την πολύ μεγάλη σφοδρότητα της σύγκρουσης αυτής. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα κατέθεσε η γυναίκα, η οδηγός, η οποία επέβαινε στο γιο ταχύ με το οποίο συγκρούστηκε η μοτοσυκλέτα του άτυχου νεαρού άντρα, η οποία υποστήριξε ότι η ίδια, ενώ ήταν παρκαρισμένη στην όθωνο Σαμαλίας, ξεπάρκαρε το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια ο νεαρός, έχοντας κεκτημένη ταχύτητα, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της. Είχε βγει δηλαδή επιθέσεις παρκαρισμένα, δεν έβγαινε εκείνη την ώρα. Εκείνη λέει ότι είχε βγει ήδη, και ότι βρισκόταν εν κινήσει, είχε πορεία και στη συνέχεια πήγε και έπεσε η μοτοσυκλέτα πίσω από το αυτοκίνητό της. Υπάρχει όμως και αυτό της μάρτυρας ή για την ακρίβεια αυτό της μάρτυρας που λένε κάτι άλλο. Οι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι εκείνη την ώρα ξεπάρκαρε η γυναίκα και ο άτυχος νεαρός έπεσε πάνω της χωρίς να προλάβει να την δει. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι θα υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο θα το συλλέξουν οι αρμόδιες αρχές και από εκεί και πέρα θα αποφανθούν. Καταθέσεις μάρτυρες. Και εκεί είναι που θα αποφανθεί δικαιοσύνη, ακριβώς έχει συμβεί. Να πω απλά για τον άτυχο νεαρό άνδρα ότι ναι, μεν το τελευταίο χρονικό διάστημα διέμενε στον Οροπό, παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην Πάτρα. Εδώ λοιπόν ήταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Κάποιοι λένε ότι είχε και κάποια σχέση με παράνομες διεργασίες. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα τα αποφανθεί η δικαιοσύνη και οι αστυνομικές αρχές. Ακριβώς. Οι γονείς του σοκαρισμένοι ζουν στην Αλβανία, όπως έχουμε μάθει και έμαθαν. Όπως θα ήταν και κάθε γονιός αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Ευχαριστούμε την Δήμητρα Μπαλαφούτη. Θα επιστρέψουμε με καλύτερες ειδήσεις στην ροή του δελτίου μας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα, έως και 250 και 300.000 αφίξεις από κάθε γωνιά της χώρας αναμένονται στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, όπου μαζί με τους 100.000 και πλέον καρναβαλιστές και τους πατρινούς θα συμμετάσχουν στην μεγάλη γιορτή χορού, κεφιού και χρωμάτων. Ήδη το καρναβαλικό λεωφορείο ξεσήκωσε πολλές περιοχές της Ελλάδας, προσελκύοντας επισκέπτες και συνδράμοντας στην εξωστρέφεια του θεσμού, ενώ υπολογίζεται ότι θα πέσουν στην αγορά περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ. Εντατική θα είναι η έλεγχη από τις αρχές κατά τη διάρκεια του τριημέρου για την παραοικονομία, την ασφάλεια των πολιτών και την δημόσια υγεία. Ρεκόρ επισκεψιμότητας αναμένεται να σημειωθεί φέτος στο Πατρινό Καρναβάλι, κρίνοντας από τα μέχρι τώρα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες που θα καταφθάσουν τόσο με το υπεραστικό κτέλ, όσο και με το τρένο, έως το βράδυ του Σαββάτου στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για να ζήσουν από κοντά τις απόκριες, θα ξεπεράσουν τις 300.000. Για αύξηση της επισκεψιμότητας έως και 20% από πολλές πόλεις της Ελλάδας, έκανε λόγο και ο σταθμάρχης του υπεραστικού κτέλ, Ζαχαρίας Κωνσταντέλος. Μέχρι ώρα τα προγνωστικά δείχνουν ότι είμαστε περίπου στο 10, μπορεί να ακουμπήσουμε και το 20% παραπάνω από πέρσι. Σας μιλώ κυρίως δρομολόγια της γραμμής Αθήνα-Πάτρα-Πάτρα-Αθήνα. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ένα νούμερο. Ας πούμε κάθε μέρα έχουμε γύρω στα 30 με 32 δρομολόγια. Σήμερα φτάνουμε περίπου στα 80. Αύριο από 160 δρομολόγια μέχρι 180. Το Σάββατο θα είμαστε λίγο πιο κάτω. Και την Κυριακή το μεσημέρι, μάλλον από το απόγευμα και μετά, ξεκινάει σιγά σιγά η επιστροφή με αποκορύφωμα καθαρό Δευτέρα εννοείται έως και Τρίτη απόγευμα. Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από κάθε άλλη χρονιά έως ώρας. Και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη και από Καλαμάτα και από όπου έχει δηλαδή συνδέεται η Πάτρα με υπεραστικές συγκοινωνίες. Οι καρναβαλιστές υπολογίζεται να ξεπεράσουν τους 100.000. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα είναι περισσότερος ο κόσμος από ό,τι πέρσι, που πέρσι έτσι με τα στοιχεία του ΚΤΕΛ είχαμε περίπου 100.000 επισκέπτες. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, και είτε είναι 100 είτε είναι 200.000, ο κόσμος είναι πάρα πολλής και η πόλη μας πρέπει να είναι πανέτοιμη για να αντιμετωπίσει όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται να χαρεί και να διασκεδάσει. Στην επικοινωνία του μηνύματος του Πατρινού Καρναβαλιού σε όλη την Ελλάδα συνέβαλε σημαντικά και το Carnival Bus, το οποίο λειτουργήσε ως όπλο εξωστρέφειας. Μιλώντας με νούμερα, ο τζίρος του τριημέρου αναμένεται να φτάσει στα 50 εκατομμύρια. Αυξημένη θα είναι και η έλεγχη των αρχών, τόσο για την παραοικονομία, όσο και για το νοθευμένο αλκοόλ, με απότερο στόχο την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών. Η Δήμητρα Μπαλαφούτη θα μας ενημερώσει τώρα για τα μέτρα της αστυνομίας στο διήμερο του Καρναβαλιού.
τριήμερο στην ουσία μαζί με την Καθαρά Δευτέρα. Θα είναι πάρα πολλά τα, όχι πάρα πολλά, πολύ σοβαρά τα μέτρα τα οποία θα πάρει η τοπική Ελλάδα, Αλέξανδρε. Σύμφωνα καταρχήν, να σου πω με τις πληροφορίες, κάτι το οποίο βέβαια το έχουν ακούσει σίγουρα οι τηλεθεατές, αναμένεται να καταφθάσουν στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα περίπου 300.000 επισκέπτες συν τους πατρινούς. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε συνολικά για 500.000 και πλέον. Βέβαια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς, γιατί είναι πάρα πολλοί και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής, που ίσως δεν έχουν κλείσει κάποιο κατάλημα και απλά κάνουν την εξόρμησή τους προς την Πάτρα και από εκεί και πέρα ξεκινούν και εκείνοι στους δρόμους της Πάτρας και θα διασκεδάσουν στους ρυθμούς του πατρινού καρναβαλιού. Υπάρχουν μέτρα λοιπόν από την πλευρά της τοπικής Ελλάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε και ο αστυνομικός διευθυντής Αχαΐας, ο ταξίαρχος κ. Θεόδωρος Τσάτσαρης, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, αρχικά να ξεκινήσουμε με αυτό, ανά δύο τετράγωνα θα βρίσκονται 6 με 7 άντρες αστυνομικοί, με συγχωρείτε, οι οποίοι θα επιτηρούν τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, θα έχουν το νου τους μήπως συμβεί το οτιδήποτε, κάποιοι ένστολοι, κάποιοι εντυμένοι με πολιτικά. Βεβαίως, να υπονθυμίσω σε αυτό εδώ το σημείο ότι θα έχουμε ενδυνάμωση της τοπικής Ελλάς και βέβαια θα υπάρχουν και 58 άντρες security που τους έχει προσλάβει ο Δήμος και θα είναι και εκείνοι κατά τη διάρκεια της παρέλασης σε διάφορα σημεία να επιτηρούν και εκείνοι από την πλευρά τους. Μάλιστα, και ο κύριος Χρυσοχοίδης επέστησε και εκείνος ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας και τάξης όλων των πολιτών και ιδίως στην προστασία των ανηλίκων, Αλέξανδρε, που ξέρουμε ότι αυτές τις ημέρες είναι ιδιαιτέρως γνώριμη η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοολούχων ποτών, οπότε και εκεί η τοπική Ελλάδα θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα. Και στην είσοδο και στην έξοδο, βέβαια, έτσι, για να φύγουν κανονικά και να έρθουν και κανονικά. Και εντατικούς ελέγχους, ναι, βεβαίως, στις εισόδους της πόλης, αλλά και στις εξόδους της πόλης μας, διότι μιλάμε για μια πολύ έντονη τροχονομική αστυνόμευση, καθώς μιλάμε για ένα τριήμερο, όπου πάρα πολλοί και θα φύγουν από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και θα έρθουν σε αυτή. Ακριβώς. Οπότε και εκεί θα είναι πολύ αυξημένα τα μέτρα. Εν τω μεταξύ, έχει και άλλη μια κατεύθυνση ο έλεγχος για την παραοικονομία, για τους πλανώδεις πολιτές που δεν είναι νόμιμοι. Και το όχι παρεμπόριο. Μόνο, ναι, έτσι ακριβώς, για το παρεμπόριο. Ακριβώς. Και για τα προϊόντα που θα καταναλώσουμε. Προφανώς για την υγεία των πολιτών. Πολύ σωστά. Όλα αυτά θα μπουν στο στόχαστρο λοιπόν της τοπικής Ελλάδας. Το ζητούμενο είναι να διασκεδάσουμε με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθεί το οποιοδήποτε ατύχημα, το οποιοδήποτε έκτροπο και επίσης χωρίς έγνομες ενέργειες που θα μαυρώσουν αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή της πόλης. Δεν υπάρχει πληροφορία για ομάδα ή ομάδες που θα έρθουν με σκοπό τα επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει τουλάχιστον αυτό λέει η θεσμικά η αστυνομία. Και συνήθως όταν είναι να γίνουν τέτοιες καταδρομικές δοκιμάσεις, δεν προειδοποιούν. Δεν θα μας πει κανείς ερχόμαστε. Ακριβώς, είναι ακριβώς δεδομένο αυτό. Πάντως η τοπική Ελλάδα είναι έτοιμη να τα αντιμετωπίσει όλα. Ευχαριστούμε την Δήμητρα Μπαλαφούτη. Τώρα, συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Εκατοντάδες εθελοντές θα βρίσκονται στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ως πλήρως ασφαλή από υγειονομικής πλευράς προορισμού χαρακτήρισε την Πάτρα εν ώψη του καρναβαλιού ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο σε σχέση με τα κρούσματα μηνυγκίτιδας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξης τύπου για τα μέτρα που θα ληφθούν το τριήμερο των αποκριών, δεν υφίσταται κάποιος λόγος ανησυχίας. Κατέβνασε έτσι τις ανησυχίες από τα δημοσιεύματα ατρομολαγνίας των αθηναϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης μετά τα 3 κρούσματα φοιτητών με μηνυγκίτιδα τους δύο μήνες. Η πόλη της Πάτρας είναι μια ασφαλής υγειονομικά πόλη, ένας ασφαλής προορισμός για το τριήμερο της αποκριάς. Ευελπιστούμε να έχουμε τους περισσότερους επισκέπτες από κάθε άλλη φορά. Τους έχει ανάγκη η πόλη, τους έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις προκειμένου να τονωθεί και το οικονομικό ενδιαφέρον της πόλης. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά μας έχουμε κάνει τα πάντα και έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο υγειονομικής ασφάλειας, νομίζω πιο εμπεριστατωμένο από κάθε άλλη φορά. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης για το καρναβάλι, ο κύριος Καρβέλης ανέφερε ότι θα κυμανθεί στο πλαίσιο του αντίστοιχου περσινού. Με έμφαση στο κέντρο της πόλης, θα βρίσκονται στην πλατεία Γεωργίου και συγκεκριμένα στο σημείο του Εσπέρου οι δυνάμεις της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Ερυθρού Σταυρού. Στόχος είναι να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες στην πλατεία Γεωργίου, εκεί που ακριβώς που είναι το κέντρο του καρναβαλιού, ώστε να μην επιβαρύνουμε και τα νοσοκομεία και τα τρία νοσοκομεία με περιστατικά τα οποία αφορούν το καρναβάλι, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες στους συμπολίτες μας που έχουν άλλα προβλήματα
και να βοηθήσουμε τους επισκέπτες μας να μην πάνε στα νοσοκομεία. Οι πρώτες βοήθειες να είναι ακριβώς εκεί στο χώρο που τις χρειάζονται. Ο Ερυθρός Σταυρός, στα πλαίσια των πολιτιστικών δρομένων της πόλης μας, σαν ένα απόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής και τιμώντας την γενέθλια γενοσιουργού του ΙΔΕΑ, παντού όπου υπάρχουν άνθρωποι, μετέχει με όλες του τις δυνάμεις στην προάσπιση της υγείας των ανθρώπων που θα έρθουν να διασκεδάσουν στην πόλη μας αυτό το τριήμερο. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου το Κέντρο Υγείας Αγίου Αλέξη με ωράριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παρελάσεων, αλλά και τα τμήματα επιγόντων προσωπικών των νοσοκομείων της πόλης που θα εφημερεύουν ταυτόχρονα όλο το τριήμερο. Το ίδιο ισχύει και για τα επίγοντα περιστατικά του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παίδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο υπαίθριο ιατρείο της Πλατείας Γεωργίου θα βρίσκεται και αρμόδιος ψυχολόγος, καθώς πέρυσι σημειώθηκαν περιστατικά κρίσεων πανικού. Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας είναι τώρα μαζί μας, η Άννα Μαστοράκου και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και σήμερα, ενώ γνωρίζω ότι είστε σε συνεχές τρέξιμο. Γεια σας, κυρία Μαστοράκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τα τελευταία νέα σχετικά με την ιχνηλάτηση των επαφών των τριών κρουσμάτων με την μενιγκίτιδα, ποια είναι? Υπήρξε ένα ζήτημα με τους αριθμούς της κυρίας Αγαπηδάκη, της Υφυπουργού Υγείας, όπως η ίδια στη συνέντευξή της είπε, δημιουργήθηκε μια σύγχυση, αλλά τελικά είναι λιγότερες οι επαφές που θα πάρουν φαρμακευτική αγωγή και εμβολιάστηκαν. Οπότε δεν συντρέχει και λόγος ανησυχίας ιδιαίτερος, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Η διάθεση του Υπουργείου, μάλλον ο υπολογισμός του Υπουργείου, ήταν περίπου αρχικά χιλιάδες φοιτητές, αλλά τελειώνοντας και ολοκληρώνοντας την ιχνηλάτηση με τον ΕΟΔΗ και με τα ιδρύματα τα πανεπιστημιακά, ναι, αυτό που βρέθηκε είναι ότι πάρα πολλοί φοιτητές, λόγω των καταλήψεων, έλειπαν από τα κάμπους. Επομένως, αυτό που ουσιαστικά βρήκαμε είναι ότι ο αριθμός, ο ενδεδειγμένος αριθμός των φοιτητών που πρέπει πάνω κάτω να λάβουν χημειοπροφύλαξη, είναι περίπου 600 άτομα. Είμαστε κοντά σε αυτόν τον αριθμό. Σήμερα υπήρχαν περίπου άλλα 140 άτομα που προσήλθανε για τη χημειοπροφύλαξη στα δύο πανεπιστήμια. Mm-hmm. Βέβαια είναι μια εθελοντική διαδικασία, δηλαδή γίνεται μια ενημέρωση στους φοιτητές και όσοι θέλουν και συνενέσουν, τότε λαμβάνουν ουσιαστικά τη χημειοπροφύλαξη, που είναι ένα αντιβιωτικό που αδρανοποιεί το συγκεκριμένο μικρόβιο που ουσιαστικά θέλουμε να ανακόψουμε, που είναι ο μηνιγκιτιδόκοκος της ομάδας Β. Mm. Δημιουργήθηκε το μεσημέρι μια σύγχυση ως προς το εξής. Υπάρχουν γονείς που παίρνουν τηλέφωνα σε γιατρούς της πόλης και λένε ότι δεν έχουν ενημερωθεί για το πού θα λαμβάνουν τη χημειοπροφύλαξη τα παιδιά τους. Λοιπόν, έχει δοθεί μια ενημέρωση στους γιατρούς της πόλης μας αυτή τη στιγμή πού ακριβώς θα απευθύνονται τα παιδιά. Εννοείται ότι και το τμήμα δημόσιας υγείας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας είναι διαθέσιμη αύριο το πρωί, mm-hmm, για να λάβουν οι φοιτητές το αντιβιωτικό, mm-hmm, αλλά και τα πανεπιστήμια έχουν στείλει email αναλυτικό στους φοιτητές, οπότε πρέπει να ανοίξουν τα mail για να συνοηθούν, mm-hmm, και να απευθυνθούν στους αρμόδιους. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το πλάνο για την δημόσια υγεία, που προφανώς εναπόκειται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στην ατομική ευαισθησία του καθενός και στην ενσυναίσθησή του. Η άλλη κλίμακα, ο άλλος άξονας, είναι η έλεγχη για την παραοικονομία και το παρεμπόριο που μπορεί σε δεύτερο βαθμό να έχει επίπτωση και στην υγεία μας, διότι ας πούμε τα ποτά μπόμπα και η γρήγορη κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με ένα ποτό μπόμπα υπάρχει ούτως να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε έναν άνθρωπο. Ακριβώς. Καταρχήν, πράγματι, οι διευθύνσεις εμπορίου και δημόσιας υγείας είναι οι διευθύνσεις, ναι, περιφέρειας που ουσιαστικά έχουν την αρμοδιότητα να ελέγξουν. Όμως υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες. Δηλαδή, όσον αφορά τα νοθευμένα ποτά, εμείς σαν περιφέρεια θα εκδώσουμε φυλάδιο, το οποίο θα κυκλοφορεί σε όλη την πόλη αύριο και για όλους τους επισκέπτες,
που λέμε ότι πρέπει να προσέχουν την ειδική ταινία νησιότητα στη Μαυροδάφνη που είναι το τοπικό μας προϊόν και φυσικά να μην εμπιστευτούν ποτά αγνώστου προέλευσης. Mm-hmm. Βέβαια οι αναφορές αφορούν την υπηρεσία που είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους που θα επιληφθεί όλες τις διαδικασίες των καταγγελιών. Θα υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο με μεικτά κλιμάκια που θα είναι επί του πεδίου, αλλά θα υπάρχει και ένα συντονισμός μεταξύ όλων των υπηρεσιών, ώστε με αμεσότητα να παρεμβαίνουμε εκεί που θα υπάρχουν καταγγελίες. Ένα επίσης δεδομένο πολύ σημαντικό είναι ότι ο Δήμος δεν έχει δώσει καμία άδεια μικροπολιτού, επομένως στους δρόμους όσοι άνθρωποι μικροπολιτές βρεθούν δεν θα είναι νόμιμοι. Επίσης, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, στην οποία έχω την αρμοδιότητα, δεν έχει δώσει καμία βεβαίωση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Άρα, θα είναι πιο εύκολη η αγνύχνευση των παρανόμων μικροπολιτών που θα είναι στην πόλη μας. Επομένως, νομίζω ότι θα έχουμε ένα σχεδιασμό πιο ρεαλιστικό, πιο πρακτικό και φυσικά, μακάρι να μπορέσουμε να πραγματικά να μειώσουμε αυτή την εικόνα της πόλης που εν πάση περιπτώσει δεν μας βοηθάει σαν πόλη. Μας θίγει, θέλουμε μία Πάτρα χαρούμενη να διασκεδάσει και να παρέχουμε στους επισκέπτες μας ό,τι καλύτερο μπορούμε και σαν εικόνα, αλλά να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από υγειονομικής και από ασφάλεια και γι' αυτό λέμε χτίζουμε ένα δίχτυ προστασίας για τους επισκέπτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάνω από 50 εκατομμύρια θα πέσουν στην αγορά της Πάτρας το τελευταίο τριήμερο, το τριήμερο που έρχεται του καρναβαλιού. Καλησπέριζω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Πλάτωνα Μαλαφέκα. Σχετική έρευνα του Επιμελητηρίου το 2020 αποδείκνυε αυτά που λέω. Ωστόσο, αναμένουμε περισσότερους επισκέπτες σύμφωνα με τις προβλέψεις, άρα και μεγαλύτερο τζίρο, κύριε Μαλαφέκα. Αυτό διαφαίνεται, πράγμα καλό για την τοπική οικονομία και για όλους εμάς, διότι ως γνωστό είναι κυκλική. Ποιο είναι το σχολείο σας? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Πράγμα το 2020, τότε που σταμάτησε το μέντολι της κυβέρνησης το καρναβάλι, η εκδηλώση το καρναβάλι, εμείς κάναμε μία έρευνα γιατί έπρεπε να την παρουσιάσουμε στο Οικονομικό Επιτελείο, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Χρήστο Σταϊκούρα. Αυτό που έδειξε η έρευνα είναι ότι οι συνολικές άμεσες δαπάνες που έρχονται σε ένα καρναβάλι είναι περίπου 16-17 εκατομμύρια, τα οποία όμως με ένα συντελεστή 2,89 που μπαίνει, με την έννοια ότι έρχονται άμεσες δαπάνες αυτές, αλλά τα χρήματα που έρχονται στην αγορά πολλαπλασιάζονται γιατί χρησιμοποιούνται για αγορές, για προμήθειες και όλα αυτά. Γίνεται λοιπόν ένας κύκλος ο οποίος φτάνει σε 48 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα η επισκεψιμότητα πάντα παίζει το ρόλο της, αλλά παίζει το ρόλο της και η ποιότητα της επισκεψιμότητας. Δηλαδή, αν αυτοί που θα έρθουν έρχονται και έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν ή απλά έρχονται με πολύ χαμηλό budget να καταναλώσουν ή να χαλάσουν στην αγορά μας. Οπότε... Καλά, αυτό έχει συνάρτηση βέβαια με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Δηλαδή, μια οικογένεια με παιδιά και εν μέσω οικονομικής ακρίβειας να έρθει στην Πάτρα να μείνει, να βγει, να φάει, να συμμετάσχει στο καρναβάλι είναι δύσκολο από ότι ένας φοιτητής που μπορεί να πάρει μια μπύρα στο χέρι και να κάτσει στη Ρήγα Φεραίου, για παράδειγμα. Νομίζω ότι όμως η πλειονότητα είναι άνθρωποι νέοι, οι φοιτητές, οι φίλοι φοιτητών. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών φιλοξενείται σε φιλικά σπίτια. Και κυρίως φοιτητών. Έτσι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος όγκος των επισκεπτών. Ναι. Τώρα αυτό τι σημαίνει, κάθε χρονιά το βλέπουμε μετά αφού τελειώσει το καρναβάλι και αφού πάρουμε και το feedback από τις... Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι σημαίνει για την Πάτρα ότι πέφτουν στην αγορά 50 εκατομμύρια? Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί το καρναβάλι είναι ένας από τα μοναδικά μεγάλα event που έχει η περιοχή. Κανονικά θα έπρεπε, το λέω από το 12 που έχω αναλάβει το επιμελητήριο, ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε
κάθε μήνα ένα μεγάλο event. Μπορεί να μην είναι της εμβέλειας του καρναβαλιού. Κάποτε κάναμε την κίνηση με το ΠΙΚ. Πέρασαν 13 διοργανώσεις. Χρειάζονται τέτοια μεγάλα event κάθε μήνα. Στο καλεντάρι της χρονιάς να ξέρουμε ότι κάθε μήνα γίνεται ένα μεγάλο event που προσελκύουμε κόσμο στην περιοχή μας. Ακριβώς. Και βεβαίως, εάν μείνουμε στο καρναβάλι, το καρναβάλι έχει μια προετοιμασία ενός χρόνου, όμως αυστηρά η Ελλάδα και η Πάτρα ασχολείται τον τελευταίο μήνα. Γι' αυτό θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο εξωστρεφές και να παράξει οικονομικό αντάλλαγμα ευρύτερο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι το καρναβάλι πρέπει να το ξανακάνουμε προϊόν. Ναι. Να είναι θελκτικό, να φέρουμε κόσμο. Ήδη έχουμε 2 παρελάσεις, των μικρών και των μεγάλων, αυτήν την εβδομάδα. Θα πρέπει να έχουμε 3 με 4 εβδομάδες εκδηλώσεις, event, που να έρχονται σταδιακά ο κόσμος και να τους καλούμε να έρχονται, από τη στιγμή που το μαθαίνουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό καρναβάλι, καλή συνέχεια και εδώ θα είμαστε για τον απολογισμό, κύριε Μαλαφέκα. Καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυκλοφορεί αύριο το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας ο νεολόγος των Πατρών με ένθετο τον κόσμο. Θα δούμε τώρα το πρωτοσέλιδο στις οθόνες μας, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό θέμα είναι οι χιλιάδες αφίξεις και το ζεστό χρήμα στο διήμερο που ακολουθεί. Έως και 300.000 από κάθε γωνιά της χώρας οι επισκέπτες, που παρέα με τους 100.000 καρναβαλιστές και τους πατρινούς θα συμμετάσχουν στην μεγάλη αυτή γιορτή. Το καρναβαλικό λεωφορείο ξεσήκωσε πολλές περιοχές της Ελλάδας, προσελκύοντας επισκέπτες και συνδράμοντας στην εξωστρέφεια του θεσμού. Θα είναι εντατική έλεγχη από τις αρχές την ίδια ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, για την παραοικονομία, την ασφάλεια των πολιτών και την δημόσια υγεία. Κεντρικό θέμα του νεολόγου των Πατρών, το καρναβάλι της Πάτρας και η κορύφωσή του, το προσεχές διήμερο. Από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος κύματος, οι καταγγελίες για συνέχιση του βάρτη φοροδιαφυγής σε σχέση με τις καρναβαλικές στολές συνεχίζεται, όπως και το ότι κάτοικοι κάθε χρόνο κάνουν το ρόλο του νοσηλευτή στο τέλος της παρέλασης με μεθυσμένους νέους ιδιαιτέρως. Στην πολιτική επικαιρότητα επικρατεί κλίμα αλλαγής σχετισμών στην Αχαΐα για τη δεύτερη θέση, αφού φαίνεται πως πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Για την δεύτερη θέση μάχονται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλά στον νεολόγο και μιλά για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης με αναδιάρθρωση του χάρτη, του δικαστικού χάρτη και 1.200 προσλήψεις έως το τέλος του 2024. Επίσης, στον νεολόγο μιλά σε μία από τις λίγες συνεντεύξεις του και δει σε περιφερειακά μέσα ο Γαβριήλ Σακελαρίδης, ο πρώην υπουργός, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και προνομιακός συνομιλητής στελεχών της αριστεράς και του κέντρου, και λέει πως η νέα αριστερά μπορεί να καλύψει το κενό της απαξιωμένης αντιπολίτευσης απέναντι στην κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία. Ο Γαβριήλ Σακελαρίδης είναι υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της νέας αριστεράς. Τι άλλο γράφει ο νεολόγος για τα κέντρα γειτονιάς? Αναζητά χρηματοδότηση ο Δήμος και ο κοινωνικός οργανισμός από το ΕΣΠΑ, από ευρωπαϊκά χρήματα, για τους Ρωμά και τις ευπαθείς ομάδες. Ένα χορταστικό δισέλιδο παραβάν. Είναι η στήλη στο παραβάν που φιλοξενεί ο νεολόγος των Πατρών με σχόλια του προσκηνίου και του παρασκηνίου. Ποινική δίωξη για κακοδιαχείριση σε μέλη της διοίκησης του Κωνσταντοπούλιου και των προηγούμενων διοικήσεων. Πρόεδρος φορέα, τοπικού φορέα, ακούει τον παλιό παρασκηνιακό και θα χάσει, όπως λένε γνώστες της πολιτικής κακέρας. Ενώ κάποιοι, μετά την άφιξη του ισχυρού άνδρα του Μαξίμου, του Γιάννη Μπρατάκου, ξεκίνησαν τις διαρροές στην πρόσφατη πίτα του επιμελητηρίου Αχαΐας για το ποιοι έλειπαν από εκεί. Διαβάστε ακόμη στον νεολόγο των Πατρών την συνέντευξη της Αναστασίας Στογιοπούλου, της Αντιδημάρχου, που λέει μεταξύ άλλων ότι η αντιδρόμηση της Κανακάρη θα έχει τελειώσει στο τέλος του 2026, ενώ ξεκινά η πεζοδρόμηση της οδού Μεζόνος αμέσως μετά το Πάσχα. Ένα χορταστικό πολιτιστικό κομμάτι
τρισέλιδο στο νεολόγο των πατρών. Ένθετος ο κόσμος, θα δούμε τώρα το πρωτοσέλιδό του, με πολλές συνεντεύξεις, σχόλια lifestyle από την κοινωνική ζωή και τον πλήρη αθλητικό τομέα. Αύριο, νωρίς το πρωί, κυκλοφορεί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας ο νεολόγος των πατρών με ένθετα τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν τα νέα για τον αυριανό μας καιρό. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα από το Λεπάντο. Ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Αυτός είναι ο Max FM. Καθημερινά 8 με 9 Γιώργος Κοντογιάννης. 9 με 10 Γιάννης Γεωργόπουλος. 10 με 11 Αλέξανδρος Κογκόλης. 11 με 12 Δήμητρα Μπαλαφούτη. 1 με 2 Ελληνοφρένεια. Max FM 93,4. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Έκρηξη κεφιού και συμμετοχή στο καρναβάλι. Συνεχής αφήξεις στην Πάτρα. Πάνω από 50 εκατομμύρια ο τζίρος για την τοπική οικονομία. Το καρναβαλικό λεωφορείο ξεσήκωσε την Ελλάδα και προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες. Καταγγελίες για όργιο φοροδιαφυγής με τις στολές των γκρουπ. Προχωράει η αναμόρφωση του δικαστικού χάρτη σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κεντρικό το πρωτοδικείο πατρών στην Αχαΐα. Συνολικά 1.200 προσλήψεις υπαλλήλων έως το καλοκαίρι. Μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση στον νομό. Διαφαίνεται ανατροπή συσχετισμών. Μαζί ο κόσμος με συνεντεύξεις, σχόλια και το πιο πλούσιο αθλητικό ρεπορτάζ με πολύ παρασκήνιο. Και ακόμα εντελώς δωρεάν η καρναβαλική πηξίδα. Ο αγαπημένος εύχριστος οδηγός με πρόγραμμα, εκδηλώσεις και όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για ένα αξέχαστο τριήμερο.